Κάθε άτομο που βλέπει άνευ και είναι ενεργό διαδικτυακά, δίνοντας τη γνώμη του για μια σειρά ή ένα μάγκα, γνωρίζει τη βασική αρχή των ιντερνετικών fanbases. Δεν είναι εύκολο να κάνεις τους άνευ fans να συμφωνήσουν. Είδατε τι σας λέω! Ασχέτως της ποιότητας μιας σειράς, πάντα υπάρχει μια ομάδα ατόμων που θα την αγαπά για ορισμένους λόγους και στην αντίπερα όχθη μια άλλη που θα τη μισεί για διαφορετικούς. Μπορεί η σειρά σου να έχει όμορφα animation, καθηλωτική αφήγηση, μοναδικούς διαλόγους, στιγμές χαρακτήρων που σε γεμίζουν έντονα συναισθήματα, αλλά και πάλι πάντα θα υπάρχει μια ομάδα ατόμων που τη λατρεύει στο σημείο υπερβολής και κάποια που θα το μισεί ακριβώς στον ίδιο βαθμό. Αυτό είναι το πλεονέκτημα περιοδικών όπως το Shonen Jump, που αν και γενικά ακολουθούν μοτίβα σε χαρακτήρες και ιστορίες, προσπαθούν πάντα να διατηρήσουν μια μορφή διαφορετικότητας. Λίγες όμως είναι αυτές που ρισκάρουν και προσπαθούν να σπρώξουν τα όρια, να προκαλέσουν το κοινό, αλλά επίσης να τολμήσουν να διαφέρουν από τη βιομηχανία. Δεν είναι εύκολο να επιζητάς τη διαφορετικότητα και την πρωτοτυπία, αλλά ακόμη περισσότερο να καταφέρνεις να γίνεσαι διαχρονικός, να καθυλώσεις με τους χαρακτήρες σου, τις ιστορίες σου, τη σκηνοθεσία και τη μουσική σου. Και πιστεύω από τον πρόλογό μου ήδη καταλάβατε που αναφέρομαι. Και ναι, αναγνωρίζω την τεράστια αγάπη του κόσμου καθώς και τη θετική φήμη που περιτριγυρίζει τη συγκεκριμένη σειρά, κάνοντας την αντικειμενικά κομμάτι του My Anime List κάθε anime fan που σέβεται τον εαυτό του, και επίσης αναγνωρίζω ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορώ να φέρω στο τραπέζι κάτι παραπάνω από την προσωπική μου γνώση και εμπειρία. Άρα, χωρίς άλλη καθυστέρηση, ας μιλήσουμε για ένα ψεκάδιαστο διαμάντι στον κόσμο του animation που κατάφερε να κάνει όλο το anime fanbase να συμφωνήσει και να παραδεχτεί ότι αυτή η σειρά είναι μοναδική. Ας μιλήσουμε για το Bible Black. Το Bible Black αποτελεί ένα βαρχίδα του Studio Jump, γνωστό για τις δουλειές του όπως το Bible Black Gaiden, Bible Black Imari Ryujoku Genba, Bible Black Only, Bible Black New Testament, Bible Black New Testament Recap, αλλά και πολλούς άλλους τίτλους, που αν και δεν άγγιξαν τις καρδιές των κριτών, κατάφεραν να αγγίξουν κάθε άνιμε φαν ξεχωριστά, στο σωστό σημείο. Με την παραγωγή να δίνει τα δυνατά της, δίνοντας μας όχι μόνο δυναμικές πόζες, αλλά και ενδιαφέρουσα σκηνοθεσία με υψηλή ποιότητα animation. Εκεί που οι περισσότερες σειρές χρησιμοποιούν επαναλαμβανόμενα animation και sound effects, το Bible Black ξεπέρασε τον εαυτό του, συνδυάζοντας τα όλα με μοναδική ηθοποιία. What are you talking about? Look me, Nazi. I think you're just going... Excuse me, professor. Με σχέδια χαρακτήρων ικανά να σου ξυπνήσουν τα πιο πρωτόγωνα ενστικτά σου, που αναδεικνύουν τη γυναικεία χάρη και ανατομία από κάθε οπτική γωνία. Αλλά για τους 2-3 εκεί έξω που δεν έχει τύχει να το δείτε, καιρός να εξηγήσουμε τι ακριβώς είναι το Bible Black. Η ιστορία ξεκινάει σε ένα σχολικό κλαμπ, που αφελείς μαθήτριες παρακινημένες από την περιέργειά τους για το μεταφυσικό, αποφασίζουν να εμβαθύνουν στη μαγεία. Αλλά η μαγεία που καταλήγουν δεν οδηγεί σε μαγικούς κόσμους και πραγματοποίηση ονείρων. Πάει βαθιά. Πολύ βαθιά. Πού ήμασταν? 12 χρόνια μετά, ο Τάκι Μίνας ζει μια βαρετή ζωή, αλλά σύντομα όλα θα αλλάξουν. Σαν οπαδός του μυστηρίου και της αναζήτησης για το νόημα της ζωής, ανακαλύπτει ένα άγνωστο μαύρο βιβλίο. Ένα βιβλίο βουτυγμένο στο αίμα και στο σκοτάδι. Ένα απομεινάρι από εκείνες φρικτές μέρες και νύχτες. Ξεφυλίζοντάς το, μεταφυσικά μυστήρια και εξόρια αρχίζουν να αποκαλύπτονται. Έτσι, σε ένα γεγονός που θα μπορούσε να παρομοιαστεί μόνο με τη Φαουσιαστή Συμφωνία, γνωστή και ως το Μεφιστοφέλικο Παζάρι, όπου ένα άτομο αποφασίζει να πουλήσει την ψυχή του στο σκοτάδι ως αντάλλαγμα των μεγαλύτερων του ονείρων. Μια θανατηφόρα συμφωνία με μόνο τίμημα τις υπηρεσίες σου ή ακόμη και την ίδια σου την ψυχή. Η ιστορία του Φάουστ παρουσιάζει ένα ηθικολογικό δίδαγμα για το πώς οι λανθασμένες επιλογές οδηγούν σε αιώνια καταδίκη. Και έτσι και το Bible Black. Με τον πρωταγωνιστή να δελεάζεται από τα μυστήρια του βιβλίου, ο Μινάς αποφασίζει να δημιουργήσει ένα νέο κόσμο. Ένα κόσμο που σιγά σιγά γίνεται μεγαλύτερος, αλλά και σκληρότερος. Μια κατάρα που θα οδηγήσει σε πολλά θύματα. Μια κατάρα που θα αφήσει ένα στίγμα και θα αμαυρώσει τη ζωή του σαν λεκές. Και δυστυχώς για αυτόν υπάρχουν μερικοί λεκέδες που δεν μπορούν να καθαριστούν. Και σε ένα γύρισμα της μοίρας που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μια σιξπυρική τραγωδία, αποκαλύπτεται ότι ο Μίνας σε φορά ένα προσωπείο, γιατί δεν είναι μόνο ο πρωταγωνιστής, αλλά και ο ανταγωνιστής. Με τη λαγνία, αλλά και την ανάγκη του για έλεγχο να τον κυριαρχούν, μετατρέποντας έναν ελίτ μαθητή με μέλλον σε ένα ψυχωτικό μανιακό. Αλλά ποια είναι η κατακλείδα του Μινάσε, και τι θα απογίνει η μαύρη βίβλος? Αυτά είναι ερωτήματα που πρέπει να απαντήσετε οι ίδιοι. Το Bible Black είναι μια ιστορία μυστηρίου. Είναι μια ιστορία αγάπης. Μια ιστορία γεμάτη προδοσία, συμμαχίες, αντιζηλία, με όλο το cast να εναλλάσσει ρόλους συνεχώς, με τους χθεσινούς φίλους να είναι σημερινοί εχθροί, με τον κυνηγό να είναι κυνηγημένος, δείχνοντας έτσι πόσο έθραυστη είναι η ανθρώπινη φύση. Μια ρεαλιστική ιστορία για πραγματικούς χαρακτήρες
που η μοίρα τους έπαιξε ένα άγριο παιχνίδι. Άμα είστε λάτρεις της τέχνης και επιζητάτε ποιότητα τις κρύες νύχτες του χειμώνα, τότε το Bible Black είναι μια ευχάριστη επιλογή για το μυαλό και το σώμα. Γι' αυτό κλειδώστε τις πόρτες, αμπαρώστε τα παράθυρα, φορέστε ακουστικά και βάλτε στο πλάι ένα κουτί χαρτομάντιλα. Γιατί αυτή η εμπειρία στάζει επιτυχία. Και ναι, θα το παραδεχτώ. Αν έπρεπε να συνοψίσω τα έντονα συναισθήματα που νιώθω και να δώσω μια αντικειμενική κριτική για τη σειρά, τότε θα έλεγα ότι το Bible Black είναι για τον Μπούτσο. Κάθε χρόνο και χειρότερα. Ελπίζω να περάσετε καλά. Και αν δεν το μυριστήκατε, άρχισα να βγάζω και πάλι υλικό. Και αν θέλετε να υποστηρίξετε αυτή την προσπάθεια, μπορείτε να γίνετε μέλη του καναλιού, κερδίζοντας πρόσβαση σε βίντεο, το όνομά σας στα βίντεο και πολλά πολλά άλλα. Και μην ξεχνάτε, για να μείνετε συντονισμένοι με οτιδήποτε άνιμε, μπορείτε να με ακολουθήσετε στο Instagram.